Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε σε εξέλιξη τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό με τη συμμετοχή του Τούρκου Πρωθυπουργού, του κ. Νταβούτογλου. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές φήμες, πάρα πολλές διαρροές για το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Δεν θα χάσουμε το χρόνο μας για να κάνουμε αναπαραγωγή φημών. Θα περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις για να τις συζητήσουμε. Αν προλάβουμε σήμερα, αν δεν προλάβουμε, αύριο στην εκπομπή μας θα έχουμε τη δυνατότητα παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, ειδικούς επιστήμονες, να δούμε ακριβώς τι παίχτηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Αυτό το οποίο έχει σημασία να προσθέσουμε είναι ότι στις Βρυξέλλες έχουμε ταυτόχρονα και το Eurogroup. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες οι οποίες είδαν πριν από λίγα λεπτά το φως της δημοσιότητας, στο Eurogroup αποφασίστηκε οι επικεφαλής των δανειστών, των εκπροσώπων των δανειστών, να έρθουν αύριο κιόλα στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσουν την αξιολόγηση. Εάν ισχύσει αυτό μέχρι τέλους, θα είναι αναμφισβήτητα μια πολύ θετική εξέλιξη για το δρόμο που πρέπει να πάρει όλη αυτή η ιστορία της αξιολόγησης για να κλείσει κάποια στιγμή. Από εκεί και πέρα, στις Βρυξέλλες, πάλι για το προσφυγικό, έχουμε την πληροφορία ότι ενδεχομένως να δοθεί και το πράσινο φως και η έγκριση για την επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Αν και, από ό,τι μαθαίνουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, η επιχείρηση του ΝΑΤΟ ήδη έχει αρχίσει στο Αιγαίο. Θα ζητήσουμε τα φώτα για το θέμα αυτό του Ναυάρχου του Εναποστρατεία, του κ. Δημήτρη Τσαϊλά. Καλησπέρα κύριε Τσαϊλά. Καλησπέρα σας κύριε Νικολαίδη. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση ευρύτερη για αυτήν την επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν, έτσι από τον τρόπο με τον οποίο έχετε εσείς να παρακολουθείτε τις ειδικές ιστοσελίδες, έχετε πληροφορηθεί κάτι ευρύτερο για την επιχείρηση αυτή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Έχει αρχίσει από σήμερα το πρωί? Η επιχείρηση έχει δοθεί εντολή να ξεκινήσει. Τα πλοία πλέουν προς τις κατευθύνσεις που έχουν λάβει, ώστε να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, όμως, συζητιέται ακόμα στην Στρατιωτική Επιτροπή τα διάφορα προβλήματα, αν θέλετε, που θέτει η τουρκική πλευρά. Μάλιστα. Είναι αυτά τα 17 σημεία τα οποία βγήκαν στην επικαιρότητα. Βέβαια, όσοι έχουν ασχοληθεί με τα ανατολικά θέματα, δεν πρέπει να τους προκαλεί κάποια έκπληξη ή κάποιον ευνηδιασμό, διότι είναι τα πάγια ζητήματα που θέτουν οι στρατιωτικοί της Τουρκίας σε κάθε επιχείρηση που γίνεται στην περιοχή του Αιγαίου. Έχουν απλώς να κάνουν είναι, δηλαδή με αμφισβητήσεις τουρκικές αυτά τα σημεία. Ναι, δεν είναι αμφισβητήσεις, ακριβώς είναι οι επιδιώξεις τους, μάλιστα, θα λέγαμε. Είναι η αναθεωρητική πολιτική τους. Απλώς τώρα προσθέσανε, από ό,τι τα διάβασα αυτά τα 17 σημεία και εγώ, προσθέσανε, αν θέλετε, άλλες τρεις επιδιώξεις, τρεις αμφισβητήσεις. Δηλαδή το εμπλουτίσανε το θέμα το ποιοτικά. Δηλαδή βάλανε μέσα ότι καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε και ονόματα των νησιών, αλλά ας τα κωδικοποιήσουμε με αριθμούς και γράμματα. Δηλαδή να μην πούμε Ήμια ή Καρντάκ, ώστε να προκαλέσουμε κάποια παράπονα από την κάθε πλευρά, ας τα ονοματίσουμε με κωδικού ονομασία. Βέβαια αυτά δεν νομίζω ότι θα περάσουν από τη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα που θέτουν τις ISR επιχειρήσεις. Το ISR βγαίνει από τα αρχικά του Intelligence, Surveillance και Reconnaissance, δηλαδή παρακολούθηση, επιτήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών, όπου θέλουν να είναι δύο ξεχωριστές έτσι επιχειρήσεις, η μία που γίνεται στο Αιγαίο και η άλλη που επιθυμούν να γίνεται στα τουρκοσυριακά σύνορα. Εδώ αυτό αφορά το ΝΑΤΟ, όχι εμάς περισσότερο, κατά πόσον θέλει το ΝΑΤΟ να εμπλακεί, και από ό,τι ξέρουμε δεν θέλει να εμπλακεί, στην Συριακή κρίση. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το κείμενο, όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή, μπήκε στη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, αλλά όπως τουλάχιστον σήμερα διαβεβαίωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν μπήκε καθόλου στη συζήτηση, απορρίφθηκε και δεν θα γίνει διαπραγμάτευση επ' αυτού. Αυτό είναι κάτι θετικό κατά τη γνώμη σας? Όχι, κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Είναι
Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εμπλοκή αυτή θα είναι βέλτιστη για τα μέλη και να μην έρθουμε σε αντίθεση με τα εθνικά μας συμφέροντα. Δηλαδή, εννοώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε όχι με στήρα άρνηση, αλλά σε υποβολή ρεαλιστικών και ελκυστικών προτάσεων ή αντιπροτάσεων, αν θέλετε. Από τη στιγμή που η Τουρκία παρουσιάζει αυτές τις απαιτήσεις της, εκεί λοιπόν πρέπει εμείς, όχι πρέπει, είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί μου στο ΝΑΤΟ τα αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και με προτάσεις και αντιπροτάσεις. Μάλιστα. Χωρίς να ξεφεύγουν από τα δίκαιά μας. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μία είδηση της τελευταίας στιγμής που λέει ότι έγινε μία συνάντηση στις Βρυξέλλες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρει μόνο έτσι έξι λέξεις. Οι ελληνικές θέσεις έγιναν αποδεκτές. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Αυτό αν σας λέει κάτι. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Το ΝΑΤΟ, θα το επαναλάβω πολλές φορές, είναι ένας διακυβερνητικός και όχι υπερεθνικός οργανισμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση. Αυτό σημαίνει ότι καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εις βάρος της μίας ή της άλλης χώρας, εν προκειμένου της χώρας μας, χωρίς εμείς οι ίδιοι να έχουμε συμφωνήσει. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν θα γινόταν ποτέ μία επιχείρηση του ΝΑΤΟ αν η μία από τις δύο πλευρές έθετε αντιρρήσεις. Δεν υπήρχε συνένεση. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι αυτήν την ώρα είναι ότι ο ρόλος των νατοϊκών σκαφών στο Αιγαίο θα είναι αυξημένος επιχειρησιακά ή θα ισχύσει αυτό το οποίο αρχικώς είχαμε ακούσει, ότι δηλαδή ουσιαστικά τα πλοία του ΝΑΤΟ θα ειδοποιούν τις ακτοφυλακές της Ελλάδας και της Τουρκίας για να μαζεύουν τους διακινητές? Αυτό μπορώ να σας πω ότι είναι η εκτίμησή μου, ας πούμε, και όχι η πεποίθησή μου, διότι αν δεν δω το κείμενο δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά 99% δεν πρόκειται να εμπλακούν τα πολεμικά πλοία με επιχείρηση αποτροπής, να το πούμε έτσι. Εξάλλου, νομίζω το έχουμε ξαναπεί αυτό στην εκπομπή σας, το πολεμικό πλοίο είναι η συνέχεια του κράτους της σημαίας που φέρει. Αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν ακόμα και με την διάσωση των ναυαγών, εφόσον επιβιβαστούν πάνω σε αυτό το πολεμικό πλοίο και ζητήσουν άσυλο από τον κυβερνήτη. Είναι σαν να το ζητούν από το κράτος. Ακριβώς, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μετά το πλοίο με τις προξενικές αρχές για την επίλυση αυτού του θέματος, για τη διευθέτηση αυτού του θέματος. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι θα αρκεστούν τα πολεμικά πλοία στην αποστολή όπως ακριβώς την έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δηλαδή παρακολούθηση, ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών και επιτήρηση, και θα περιοριστούν στη διάσωση ναυαγών, μόνο στη διάσωση, χωρίς αυτό να σημαίνει και επιβίβαση πάνω στο πλοίο. Αλλά πρόσκληση της Frontex ή των λιμενικών αρχών, ώστε να προχωρήσουν στην περαιτέρω προώθησή τους. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι η έναρξη του διαλόγου που γίνεται για την επαναπροώθηση στην Τουρκία. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό είναι και το σημαντικό. Εδώ όμως πρέπει να προσέξει όχι η ελληνική πλευρά τώρα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια ανταλλάγματα θα δώσει στην Τουρκία. Διότι από ό,τι διαβάζουμε και εμείς και ακούμε και μαθαίνουμε, η Τουρκία, ο Νταβούτογλου, ζητάει τα πάντα για την Τουρκία. Παίζει ναι. Τα ρέστα του. Έχει ανοίξει το ανατολίτικο παζάρι ο Νταβούτογλου στις Βρυξέλλες, αυτό είναι σαφές. Τώρα, μέχρι αυτή την ώρα πάντως δεν γνωρίζουμε εάν όντως αυτό το οποίο θα κάνουν τα ανατοϊκά πλοία θα είναι να διώχνουν τους πρόσφυγες προς τις τουρκικές ακτές. Όχι, είναι ξεκάθαρο, δεν θα διώχνουν. Δεν θα αποτρέψουν, δεν θα σπρώξουν. Όπως είπε ο Στόλμπεκ, είπε
εντάξει, να το πω στα αγγλικά, είπε δεν θα οθούμε τις λέμβους προς τις τουρκικές ακτές. Είναι ξεκάθαρο. Απλά θα ειδοποιούν τους αρμοδίους, τις λιμενικές αρχές. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει να ισορροπήσει ανάμεσα στην Τουρκία, καθώς την Τουρκία την επιθυμεί ως ένα αντίβαρο των ρωσικών φιλοδοξιών, για να εμποδίσουν τη Ρωσία να έχει έτσι περαιτέρω επιρροή στο γεωπολιτικό αυτό χώρο της Μέσης Ανατολής. Και από την άλλη μεριά καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δύσκολο για την Δύση και θα την στήχιωνε την Ευρωπαϊκή Ένωση για δεκαετίες εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ικανοποιήσει τις τουρκικές επιδιώξεις χωρίς να λάβει υπόψη της αυτά τα οποία γίνονται στην Τουρκία σήμερα. Ασφαλώς. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει ελευθερία. Μα εδώ σήμερα κιόλας είχαμε κάτι εξελίξεις καταπληκτικές, κύριε Τσαϊλά. Είχαμε τις γυναίκες που πήγαν να γιορτάσουν την ημέρα της γυναίκας και ξυλοκοπήθηκαν αγρίως από την τουρκική αστυνομία από τη μία, και είχαμε και την επιχείρηση εναντίον της εφημερίδας Zaman, η οποία σήμερα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό και μάλιστα με ένα αντικυβερνητικό πρωτοσέλιδο. Αυτά είναι δείγματα που δείχνουν ότι η Τουρκία βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά εμάς, πιστεύω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική αλλά και το Υπουργείο Άμυνας αντιμετωπίζει αυτή την αναθεωρητική, αν θέλετε, πολιτική της Τουρκίας όχι τόσο συντηρητικά ή κατευναστικά, αλλά με μια στρατηγική αποτροπής. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Μάλιστα. Και το τελευταίο, το τρίτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει ξεκαθαρίσει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε εάν τα ανατοϊκά σκάφη θα επιχειρούν στα χωρικά ύδατα και της Τουρκίας και της Ελλάδας? Δεν μπορούν να το αρνηθούν αυτό οι Τούρκοι. Εμφανίστηκε και αυτό ως μια επιδίωξη, αυτό δεν μπορούν να το αρνηθούν. Μάλιστα. Ίσως ο Γερμανός διοικητής το αντιμετωπίσει αυτό με κάποια διπλωματία, δηλαδή θέτοντας την τουρκική φρεγάτα στα τουρκικά χωρικά ύδατα και τα δικά μας στα ελληνικά χωρικά. Εν κατακλείδη, κύριε Τσαϊλά, πιστεύετε ότι αυτό το οποίο γίνεται από σήμερα το πρωί στο Αιγαίο θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την ιστορία του προσφυγικού, θα βοηθήσει και τη χώρα μας να φύγει λιγάκι βάρος από πάνω της στο μεγάλο αυτό θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νικολαίδη, η νατοϊκή αυτή επιχείρηση, επανειλημμένως το λέμε, δεν θα βοηθήσει, όχι, σε τίποτα δεν θα βοηθήσει. Υπάρχουν κίνδυνοι από αυτόν τον δίστροπο γείτονα. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουμε πώς θα περιορίσει η Τουρκία, αν θέλετε, το διώξιμο αυτό των προσφύγων με αυτά τα σαπάκια προς τις ελληνικές ακτές. Εκεί, είναι ξεκάθαρο. Εκεί είναι το κουμπί της λύσης. Οτιδήποτε άλλο είναι ημίμετρο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαϊλά, για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτρης Τσαϊλάς, πάντοτε έτσι πρόθυμος να μας δώσει τις εκτιμήσεις του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει σε ανατοϊκά επιτελεία, σε επιτελικές θέσεις του πολεμικού ναυτικού και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει τις δυνατότητες να εκτιμήσει κάθε είδηση που προκύπτει στο τεράστιο αυτό θέμα με ένα διαφορετικό τρόπο, πολύ πιο χρήσιμο για μας που δεν είμαστε επαείοντες. Λοιπόν, κλείνουμε το προσφυγικό, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.